Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Περίπου 300 πληστηριασμοί διενεργούνται την εβδομάδα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με τους μισούς περίπου από αυτούς να ολοκληρώνονται με επιτυχία. Όπως αναφέρουν στο insider.gr τραπεζικές πηγές, οι τράπεζες αγοράζουν οι ίδιες περίπου τα μισά από τα ακίνητα που επισπεύδουν, πάντοτε σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια όπως είναι η θέση, το μέγεθος και κυρίως η μεταπολιτική αξία του ακινήτου. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο στόχος των 12 με 15.000 ηλεκτρονικών πληστηριασμών για το 2018 είναι εφικτός. Όσον αφορά στις πρώτες κατοικίες, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι δεν βρίσκονται εκτός των ραντά των τραπεζών όταν πρόκειται για πολυτελή ακίνητα πολλών εκατοντάδων ευρώ. Σε περίπου ένα μήνα από σήμερα θα αποσαφινιστεί το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές εκκίνησης των ακινήτων σε 10.200 ζώνες όλης της χώρας, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών θα χρειαστεί περίπου ένα μήνα για να επεξεργαστεί τα στοιχεία που του κατέθεσαν ειδικοί εκτιμητές. Το Υπουργείο φαίνεται να μην κάνει δεκτή την εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με το ελάχιστο κόστος οικοδομής, κάτι που εισηγούνται οι εκτιμητές και που αν υιοθετούνταν θα οδηγούσε σε μεγάλες αυξήσεις τιμών σε λαϊκές γειτονιές και συνοικίες. Στη βάση αυτής της λογικής λοιπόν, σε ένα ποσοστό 60% τα στοιχεία δείχνουν αυξήσεις, ενώ σε ένα ποσοστό 23% αντίστοιχα αφορούν σε μειώσεις. Σε επίπεδο εισηγήσεων, αυξήσεις προκύπτουν σε περιοχές της Αττικής όπως τα Πετράλωνα, το Ελληνικό, Χολαργός και το Αιγάλεο, ενώ μειώσεις στις αντικειμενικές αξίες προκύπτουν κυρίως για περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Τράκης και 3 στις 10 περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Στις ευκαιρίες που προκύπτουν από τα εναλλακτικά καύσιμα, αναφέρθηκε η ΔΕΗ στο πλαίσιο του First Eco Mobility 2018 που διοργανώθηκε στις 22 Μαρτίου στην Έγκλη του Ζαπίου. Η ΔΕΗ στο φυσικό αέριο και την ηλεκτροκίνηση ήταν το βασικό θέμα της ομιλίας του Φώτη Καραγιάννη, διευθυντή υλοποίησης επιχειρηματικών δράσεων της ΔΕΗ, ο οποίος επισήμανε πως η εταιρεία προσπαθεί να ανταπεξέλθει, εξυγχρονίζοντας τις υποδομές, αλλάζοντας την κουλτούρα της, κοιτώντας προς τα έξω με μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν ενέργειες για το φυσικό αέριο, πρόσθεσε, ενώ η ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές είναι άλλος ένας τομέας με ραγδαία ανάπτυξη, στον οποίο η ΔΕΗ ως παραγωγός και προμηθευτής μπορεί να έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 783,60 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,53% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τα περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.